Εδώ λέει ο κύριος Δογιάκος στην εισήγηση νομοθέτηση ότι δεν μπορεί να κάνει και έλεγχο στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για το αν τηρεί τον νόμο και να σε επιβάλλει πρόστιμα. Δεν μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία για να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφανειών της Βουλής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η ΑΔΑΕ. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει κύριος διακοσμητικό, να καταντήσει ένα διακοσμητικό θεσμικό όργανο, τον οποίο την προβλέπει το Σύνταγμα, ένα αδιανό που κάμισο και να έρθει ο νόμος να αφαιρέσει αρμοδιότητες από την ΑΔΕ. Που τι έγινε στο Σύνταγμα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω πόσοι πρέπει να χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο, αλλά αν κάποιο πρέπει να χτυπάει στον τοίχο, δεν είναι συνταγματολόγοι. Κάποιοι άλλοι πρέπει να χτυπάνε στο κεφάλι του. Ότι σε μια ελληνική δημοκρατία θα λέμε ότι ο νόμος απαγορεύει στην ΑΔΕ να κάνει τον έλεγχο και τον οποίο του έχει επιφυλάξει το Σύνταγμα. Κάπου αλλού βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε σε χώρα του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Κάπου έχουμε χάσει τη σειρά και τη λογική μας.